είπατε για σε όλους, εδώ ο Τζέκ. Και σήμερα θα ήθελα να σας δείξω τα δώρα που έχω πάρει για τα Χριστούγεννα που βλέπετε εδώ πέρα. Και θα αρχίσουμε με αυτό το πράσινο μεγάλο όχημα, το οποίο είναι για αγώνες σε βουνά. Μπορείτε να δείτε, έχει αλατήρια και στις 4 ρόδες. Έχει και καπνοδόχους στη μηχανή και στρίβει στις 2 μπροστινές ρόδες. Έχει και ένα σηκώμενη σκεπή και ένα σηκώμενο κάθισμα. Οπότε το κλείνουμε και πάμε στο επόμενο δώρο. Και τώρα πάμε σε αυτή την ωραία μηχανή, η οποία είναι συνήθως για αγώνες. Εδώ μπορείτε να δείτε, έχει ορθοστάτη, έχει και αλατήρια πίσω και μπροστά, έχει και τιμόνι που στρίβει. Είναι πολύ ωραία φτιαγμένη, είναι η μηχανή Lambda TAF 1 και τώρα της βάζω τον ορθοστάτη και πάμε στο τάγκ. Λοιπόν, αυτό το τάγκ είναι τελεκατευθυνόμενο, όπως μπορείτε να δείτε. Αυτό ονομάζεται Tiger. Όπως βλέπετε, έχει περιστρεφόμενο... πώς λέγεται αυτό τώρα... περιστρεφόμενο πύργο, που μπορεί να βγάλει και ήχο και που χωράει με αρκετά μεγάλη ταχύτητα και στρίβει δεξιά και αριστερά. Αν πατήσω αυτό το κουμπί, τώρα μπορείτε να δείτε ότι είναι πιο γρήγορα από ό,τι ήταν πριν. Έχει 2 ταχύτητες, αργά και γρήγορα. Εμένα μου φαίνεται κάπως μεσαία και γρήγορα. Τώρα είναι ανοιχτός και ο ήχος από το τάγκ και μπορείτε να δείτε πώς περιστρέφεται ο πύργος με ένα κουμπί. Όταν το πατάω περιστρέφεται από τη μία, το ξαναπατάω από την άλλη. Μπορείτε να το δείτε από εδώ και από κοντά. Βλέπετε. Και τώρα πατάω το κουμπί για να πυροβολάει, γι' αυτό βλέπετε ότι κουνιέται απότομα μπροστά πίσω και σβήνει το κόκκινο φωτάκι από μπροστά. Με αυτό το κουμπί ξανά ανοίγω ή κλείνω τον ήχο και με το κουμπί ακριβώς από πάνω κάνω ένα πυροβολάι. Πάμε τώρα στο power bank. Power bank είναι ένα πολύ καλό δώρο. Έχει καλή μπαταρία και για μερικούς οι οποίοι δεν ξέρουν τι είναι, αυτό είναι καλό διαφόρτισης για το τηλέφωνο. Για μερικοί που δεν ξέρουν τι είναι, είναι σαν να έχετε μπαταρία για το τηλέφωνο και μπορείτε να το φορτίσετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε μαζί σας. Έχει 2500 mAh και φορτίζει... Λοιπόν, εδώ είναι η κάρτα μου SD. Είναι βασικά η μικρή κάρτα SD και έχει τη θήκη για τη μεγάλη. Την πήρα βασικά για να τη χρησιμοποιώ με το tablet για να κάνω εκεί βίντεο. Ταχύτητα εισαγωγής έχει 45 MB το δευτερόλεπτο και στην εξαγωγή μπορεί να φτάσει έως 90 MB το δευτερόλεπτο. Αυτό εγώ τη θεωρώ πολύ γρήγορη. Και μετά έχω εδώ φύστηλο, τον οποίο το πήρα βασικά για το tablet όταν θέλω να ζωγραφίσω κάτι και διάφορα. Αυτό το κομματάκι μπαίνει στην τρύπα για τα ακουστικά. Τώρα δεν μπορώ να το πω. Και για να μην σας πέφτει ο στυλός, για να μην χρειάζεται να το κουβαλάτε στη τσέπη σας. Μπορείτε βέβαια να το ξεδέσετε από εκεί. Αυτό βέβαια το κομμάτι είναι συνδεμένο με το καπάκι, όχι με το στυλό. Και αυτό το στυλό μπορούμε να το βγάλουμε από το καπάκι και να το χρησιμοποιήσουμε κανονικά. Τώρα θα το βγάλω. Έλα. Πάμε. Έλα. Βγήκε. Yes, okay. Λοιπόν, έτσι φαίνεται, είναι σαν ένα μικρό μαξιλαράκι, δερμάτινο είναι, μπροστά είναι και μαλακό και αυτό είναι που μπαίνει πάνω στην οθόνη για τα τηλέφωνα και για το tablet. Το χρησιμοποιώ βασικά, να σας είπα, για να ζωγραφίζω το tablet και για να κάνω διάφορες μεγάλες εφαρμογές και άλλα. Λοιπόν, αυτά ήταν όλα τα δώρα μου, ελπίζω να πήρατε κι εσείς τόσο ωραία δώρα σαν εμένα. Και πιο πολύ απ' όλα μ' άρεσε το όχημα με τις 4 ρόδες, το πράσινο. Και εγώ σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά και να χαίρεστε τα δώρα σας. Λοιπόν, γεια χαρά!